Θέλω και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι. Μ' αρέσει έτσι να βλέπω νέο κόσμο, καινούρια πρόσωπα, καινούρια αστέρια να γεννιούνται. Ένα τέτοιο αστέρι έχουμε κοντά μας σήμερα, το Στέργιο Λιμπέρη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Ο οποίος Στέργιος μόλις έφτασε από το εξωτερικό, τσουπ κατευθείαν, από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο πλατό. Φρέσκος, φρέσκος όμως, μια χαρά σε βρίσκω, ε. Προσπαθώ, μικρό παιδί, σε τι ανάγκη έχεις. Λοιπόν, με έχει εντυπωσιάσει καταρχήν ότι είσαι κτηνίατρος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλός άνθρωπος. Ξεκινάμε από εκεί. Αγαπάς τα ζώα, άρα είσαι καλός άνθρωπος, δεδομένο. Συμφωνούμε? Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω και εύχομαι να ισχύει. Είμαι ρομαντικός γενικά στη ζωή μου. Αλλά ναι, είναι μια μεγάλη μου αγάπη αυτό. Τελείωσα την ιατρική, αλλά παράλληλα ξεκίνησα να τραγουδάω στο Βουκουρέστι, παράλληλα με τις σπουδές μου. Δεν πρόλαβες να ασχοληθείς καθόλου με την ιατρική, κατευθείαν μπήκες στο τραγούδι. Όχι, αλήθεια είναι όχι. Μόνο εθελοντικά κάνω κάποια πράγματα. Αλλά αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω που θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και αυτή την επιλογή. Έχεις ένα backup. Ό,τι και να συμβεί, έχεις πατάς πολύ γερά στα πόδια σου και μπορείς να κάνεις και καλύτερες επιλογές. Ξέρεις, όταν έχεις και εναλλακτικούς δρόμους, κάνεις πολύ καλύτερες και πιο σωστές επιλογές. Συμφωνώ. Πιστεύω. Mm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις? Από Τουρκία, παιδί μου, μας ήρθε. Ναι, μας είδα από Τουρκία. Είχες τι, είχες συναυλία και τι είχες? Είχα μία εμφάνιση τηλεοπτική στο CNN Turk της Τουρκίας. Τι λες? Ναι. Και μετά στο με το καλημέρα, έτσι πάμε εμείς. Καλά, εννοείται. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είδα κατευθείαν. Έκανα μία συνεργασία εκεί με μία σπουδαία τουρκάλα τραγουδίστρια, την Αζάν Σοράι, που είναι πολύ μεγάλη. Είμαι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ας πούμε, της Τουρκίας. Κάτσε να τη βρω, πώς τη λένε, πάμε, κάτσε την έχω εδώ πέρα. Είναι το υλικό που μου έφερες. Όχι, να σε δώσω κιόλα. Να σε δώσω κανονικά. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Και γυρίσαμε το βίντεο κλιπ μόλις τώρα, τελειώσαμε και πέστρεψα πίσω. Τραγουδάτε μαζί? Ναι, κάναμε ένα ντουέτο. Κάνε ντουέτο. Δηλαδή, εσύ ακόμα δισκογραφείς κατά ελληνική? Ναι, είναι το πρώτο μου. Έχω κάνει δισκογραφία στη Ρουμανία πριν να πω. Με ελληνικό στίχο, ελληνική μουσική. Ξένο pop. Ξένο pop. Δεν μου τέριαζε κιόλας. Και... στα ρουμανικά ή στα αγγλικά? Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Άρα ξεκινάς Ρουμανία. Όχι, μάλλον ξεκινάς διαφορετικά. Σε βαφτίζει Τζούλη Μασίνο, σου βάζει λάδι, το παίρνει στο μικρόβιο. Ναι, ναι, το μικρόβιο. Στην Ρουμανία κτηνίατρο. Και ο πατέρα μου και η μητέρα. Κάνει μουσική. Α, όλοι. Βγάζει αγγλόφωνο, πα στην Τουρκία και βγάζει και ελληνικό. Ναι, παράλληλα. Όλα μαζί ήταν. Περίμενα χρόνια πάρα πολλά και προσπάθησα. Γενικά πόσα χρόνια, πάρα πολλά, πόσα χρόνια, γιατί είσαι πολύ μικρό παιδί. Ξεκίνησα στα 15 να τραγουδάω ένα βράδυ σε ένα μαγαζί του Ελίζε. Ο κύριος Τσαλίκης, ναι, ο κύριος Τσαλίκης έφυγε από το μαγαζί λόγω τελείωσης σπουδές του και ο πατέρας μου τραγουδούσε στο μαγαζί εκείνο, ο Γιώργος ο Σεραίος. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα και εγώ να. Και τρούπωσες. Ναι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω και. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η κυρία που έχω εδώ, μια καλονή μελαχρινή. Ναι. Μελαχρινή. Η Καλονή ήταν χρόνια, 50 δεκαετίες. Τώρα ναι, είναι. Αυτό, παιδιά, η εικόνα τη. Εντάξει, τώρα έχει μεγαλώσει λίγο, αλλά εγώ τη φωτογραφία, κοιτάξτε, έχω βρει αυτή τη φωτογραφία. Ναι, είναι τύπου Σοφία Λόρεν, έτσι. Ναι. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, Στέργιέ μου, θα και σε να ακούσω... πω για το τραγούδι. Ναι, ναι. Το τραγούδι αυτό είναι το πρώτο μου ελληνικό. Δεν έχω βγάλει κάποιο άλλο πριν. Λέγεται Σήμερα Χωρίζω. Σε στίχη μουσική του Δούκα και έχει βγει από τη Spicy, όπου είναι η δισκογραφική μου εταιρεία νέα εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι η πρώτη μου, το πρώτο μου τηλεοπτικό ελληνικό είστε εσείς αυτή τη στιγμή. Και είμαστε γουρλίδες. Είναι πολύ γουρλούλα. Το πιστεύω, το πιστεύω. Είμαστε γουρλίδες άνθρωποι, να το ξέρεις αυτό. Γιατί αγαπάμε και έχουμε θετική σκέψη. Λοιπόν, θα απολαύσουμε το Στέργιο στο τραγούδι του. Και καλό τάξιδο και τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί για σένα. Να πούμε και την νικήτριά μας. Πέστε μου, ήταν πολύ δύσκολο, παιδιά, το όνομα. Συγγνώμη και δεν πρόλαβα να το σημειώσω. Γεωργικοπούλου Κυπαρισία, λοιπόν, από Αθήνα. Έχετε κερδίσει το δώρο μας και φεύγετε τρεις μερούλες να περάσετε πολύ ωραία στο Μέτσοβο. Μας στείλετε και φωτογραφίες, αυτό θέλω εγώ. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τους καλούς συναδέλφους και την Νατασούλα που ήταν κοντά μας σήμερα και την Κλεοπάτρα και τον Στεφανάρα. Το Φούτζι μας φυσικά που είναι κάθε Παρασκευή εδώ και τον αγαπάμε πολύ και τον ευχαριστούμε. Εγώ και έρχεται τη δουλειά του κατευθείαν εδώ για μας. Όλους τους συναδέλφους εδώ που δουλέψαμε πάλι σήμερα. Παρεάκι και του Κοντρόλ και εσάς. Ραντεβού τη Δευτέρα και όλος ο χρόνος πια για το αγόρι μας. Εδώ να το ευχαριστηθούμε. Στέργιος Λιμπέρης, φύγαμε! Ήσουν άλλο ένα ψέμα.
Τελικά μια απ' τα ίδια σου κι εσύ. Έμοιασες σαν όνειρο για μένα. Μα εσύ φέρνεις την καταστροφή. Τελικά ήσουν λόγος δίχως θέμα. Μια πληγή που ήταν πάντα ανοιχτή. Ευτυχώς που φτάσαμε στο τέρμα. Δε σου φταίει η δικιά μου η ζωή. Σήμερα χωρίζω, αρκετά νομίζω. Άντεξα μαζί σου, άντε στο καλό. Δεν αλλάζω γνώμη, άσε τη συγγνώμη. Πώς να σου εξηγήσω, φτάνει ως εδώ. Για μένα μια ζωή μισή και κόλαση μαζί. Ευτυχώς τώρα τίποτα δεν χάνω. Και ευτυχώς τώρα ήρθε η στιγμή. Σήμερα χωρίζω, αρκετά νομίζω. Άντεξα μαζί σου, άντε στο καλό. Δεν αλλάζω γνώμη, άσε τη συγγνώμη. Πώς να σου εξηγήσω, φτάνει ως εδώ. Σήμερα χωρίζω, αρκετά νομίζω. Άντεξα μαζί σου, άντε στο καλό. Δεν αλλάζω γνώμη, άσε τη συγγνώμη. Πώς να σου εξηγήσω, φτάνει ως εδώ.